Πότε θα έρθει καλοκαιριά, καημένε ψιλορίτη, να κάνω ένα ξεφάντωμα σ' ολόκληρη την Κρήτη. Να πάρω άντρες διαλεκτούς, βοσκούς απ' τσιμαδάρες, γεργερινή, βρυτό, ζαρό, βορίζα και καμάρες. Να μπω το μήλο ποταμό, συντέκνους μου να σμίξω, κουμπάρους και σαντόλους μου τη χέρα. Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια έκτακτη εκπομπή. Είναι το Ξεφάντωμα από την Κρήτη, από το Ράδιο Μεγαλώνει. Στο 89,8 εκπέμπουμε. Να σας δώσουμε τα τηλέφωνά μας που είναι το... Είναι το σταθερό μας 2831025835 και το κινητό μας που είναι WhatsApp είναι 698577550. Μεγαλώνεις FM Studio papaki@gmail.com είναι το καινούριο μας email. www.radiomegalonis ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μπορείτε να μπείτε εκεί να μας ακούσετε, να μας στείλετε επιθυμίες, αφιερώσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα μια ξεχωριστή μέρα, γι' αυτό και η έκτακτη εκπομπή. Και θέλω να σας πω ότι η Ιρλανδία γέννησε το όμορφο παλικάρι. Όμως τσιλίρας ρέχτηκε να παίζει το δοξάρι. Είναι χαρά, είναι τιμή που σήμερα κοντά μας είναι ο Ρος ο Ντέιλι μέσα στη συντροφιά μας. Κύριε Ντέιλι, καλώς ορίστε στο Ράδιο Μεγαλώνει σας. Καλώς σας βρήκα. Να σας ευχαριστήσω που, για την αποδοχή της πρόσκλησης που ήταν αμέσως μόλις είπατε το ναι. Και έτσι ελπίζω τώρα στη λίγη ώρα που έχουμε να πούμε όσο περισσότερα μπορούμε, να αναφερθούμε στη ζωή σας που ήταν γεμάτη μουσικά ταξίδια και... Εύχομαι να πούμε κάποια πράγματα και να δώσουμε ένα ραντεβού για άλλη φορά να πούμε τα υπόλοιπα, έτσι. Ευχαριστώ. Εσείς γεννηθήκατε στην Ιρλανδία. Όχι, οι γονείς μου είναι στην Ιρλανδία, αλλά γεννήθηκα στην Αγγλία. Α, στην Αγγλία γεννήθηκατε. Και φύγαμε από εκεί όταν ήμουν 2 χρονών. Και μετά έτσι περιπλανήσαμε σε διάφορες χώρες. Μεγάλωσα σε διάφορες χώρες. Και γιατί έγινε αυτή η περιπλάνηση? Λόγω της δουλειάς του πατέρα μου, ο οποίος ήταν φυσικός μαθηματικός και ασχολιόταν εκείνη τα χρόνια με την ανάπτυξη των υπολογιστών στις δεκαετίες του 60, 70 και 80. Οπότε δεν γινόταν αυτή η δουλειά στην Ιρλανδία τότε. Σε μετέπειτα δεκαετίες ήρθε αυτή η δουλειά στην Ιρλανδία. Και έτσι ζούσαμε σε άλλες χώρες, στην Αμερική, στην Αγγλία, στον Καναδά, στη Ιαπωνία. Μάλιστα. Θυμάστε με ποιο μουσικό όργανο ξεκινήσατε? Ναι, με βιολοντσέλο. Με βιολοντσέλο, ήμουν 5 χρονών. Σε ποια χώρα ήταν τότε? Στον Καναδά. Μάλιστα, πολύ ωραία. Για εσάς τι σημαίνει η μουσική εξερεύνηση του κόσμου? Είναι η κεντρική αρτηρία της καρδιάς σας ή η διπλανή? Όχι, θα έλεγα σίγουρα ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μία φύση, κάποια έμφυτα χαρακτηριστικά που τον προορίζουν για κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή ένα φάσμα δραστηριοτήτων. Οπότε για τους ανθρώπους που είναι στη φύση τους η μουσική πράξη δηλαδή, γιατί στη φύση όλων των ανθρώπων είναι η μουσική, αλλά η μουσική πράξη φαίνεται να είναι σε κάποιους, ίσως όχι όλους. Βεβαίως σημαίνει ότι είναι το κεντρικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές έχω πει ότι η μουσική για μένα είναι η γλώσσα της συνομιλίας μου με οτιδήποτε θεωρώ ιερό. Χωρίς θρησκευτικές προεκτάσεις και όλα αυτά, ιερό με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή αυτό που με μία αμεσότητα αγγίζει τα εσωτερικά σημεία του εαυτού σου. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι η μουσική των διάφορων χωρών έχουν επηρεαστεί μία από την άλλη? Σίγουρα. Παρθενογέννησης δεν φαίνεται να υπάρχει στη φύση. Και αυτός ο νόμος φαίνεται ότι αφορά και στη μουσική επίσης. Όλες οι μουσικές και ιδιαίτερα οι πιο πλούσιες μουσικές στον κόσμο, αυτές που έχουν έτσι τη μεγαλύτερη ευρύτητα, και όλες αυτές οι μουσικές προέρχονται από τόπους όπου υπάρχει έτσι μια μεγάλη ιστορία
άλλων επιδράσεων διαφορετικών στοιχείων, διαφορετικών λαών, διαφορετικών ανθρώπων. Άρα είναι κάτι που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οποιασδήποτε μουσικής παράδοσης και παίζει ένα θετικό ρόλο. Με ποια μουσική του κόσμου συγγενεύει περισσότερο η κριτική μουσική? Η κάθε μουσική, η κάθε τοπική μουσική παράδοση ορίζεται ξεκάθαρα από την γεωγραφία της. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς ένα χάρτη, θα δει ότι η Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Βόρεια Αφρική, στην Τουρκία και στην περιοχή της Λεβάντ, που λέμε έτσι, που είναι Συρία, Λίβανος, αυτά. Αυτό περιγράφει ακριβώς από τι απαρτίζεται η κριτική μουσική. Η γεωγραφική της θέση, ναι. Από όλες τις μουσικές. Ναι, έχει στοιχεία από όλες αυτές τις παραδόσεις, ακριβώς επειδή υπήρξε ένα σταυροδρόμι μεταξύ όλων αυτών των περιοχών. Στον 20ο αιώνα, λόγω διαφορών καταστάσεων και ιδιαίτερα με την ίδρυση των εθνικών κρατών, κάπου περιορίζονται κάποιες επαφές και υπερτονίζονται κάποιες άλλες. Δηλαδή, λόγω της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα ολόκληρη και η Κρήτη βεβαίως μαζί έχει πολύ περισσότερη σχέση με την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες από ό,τι έχει φέρει με τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Αλλά κουβαλάει πάρα πολλά διαχρονικά στοιχεία από την επαφή πολλών αιώνων με την περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Εσείς γιατί επιλέξετε την Κρήτη να είστε μόνιμος κάτοικος μέσα σε όλες τις χώρες του κόσμου? Το θέμα της επιλογής ήταν ένα σύνθετο θέμα για μένα. Και ίσως είμαι από τους ανθρώπους που δεν πιστεύω ακριβώς στην έννοια της επιλογής. Πάλι, όπως είπαμε, ο κάθε άνθρωπος έχει στη φύση του κάποια χαρακτηριστικά. Εμένα, στη δική μου τη φύση, είχα τα χαρακτηριστικά της μουσικής και του ταξιδιώτη. Ο κάθε ταξιδιώτης ταξιδεύει ως σε, θα λέγαμε ίσως, κάνει ταξίδια στον κόσμο και κάποια στιγμή το ταξίδι αυτό σταματάει σε εξωτερική μορφή κάπου και είναι ο τόπος που κερδίζει. Σίγουρα. Σίγουρα κερδίζει. Άρα δηλαδή πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που είναι μέσα στο, θα λέγαμε, ακόμη και στη μοίρα του κάθε ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτή την έννοια. Και ίσα-ίσα θεωρώ ότι μόνο ένα πράγμα έχω κάνει στη ζωή μου που μπορώ να πω ότι θεωρώ ότι είναι ένα θετικό επίτευγμα, που είναι ότι κατάφερα να αγαπήσω τη μοίρα μου. Και αυτό είναι το σημείο όπου η επιλογή και η μοίρα συναντιόνται. Και αυτό για μένα έχει ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε, δεν το έχω ξανακούσει. Μάλλον πρέπει όλοι να αγαπήσουμε τη μοίρα μας για να συμβιβαστούμε. Ναι, δεν είναι θέμα συμβιβασμού, είναι θέμα, δηλαδή, να το πούμε λίγο πιο χοντρά. Δηλαδή, αν στέκω πάνω σε ένα βουνό και κουνάω τα χέρια μου πιστεύοντας ότι θα πετάξω, μη μου κάνει εντύπωση αν γκρεμιστώ από κάτω, γιατί αυτό θα γίνει σίγουρα. Γιατί δεν είναι στη φύση μου να πετάξω με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, αν συμφιλειωθώ με την έννοια ότι, αν αποδεχτώ την έννοια ότι όχι, με αυτόν τον τρόπο δεν θα πετάξω, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να αναζητήσω και να βρω έναν άλλον τρόπο να πετάξω. Όλα είναι δυνατά, αρκεί κανείς να δουλεύει σύμφωνα με τη φύση του. Μάλιστα. Εσείς γνωρίζετε το παίξιμο πολλών μουσικών οργάνων του κόσμου, έτσι? Κάποιων οργάνων, ναι. Κάποιων, ναι, περισσότερα. Τι σας έκανε έτσι να αγαπήσετε τη λύρα, ίσως λίγο παραπάνω? Ίσως δεν ξέρω. Απλώς θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα τη λύρα, που ήταν το 1970, σε ένα καφενείο στο Καμιλάρι, στην Μεσαρά ήταν αυτό.
που είχα έρθει με ένα φίλο μου, έτσι, μείναμε ένα μήνα έτσι, στο Καλαμάκι εκεί δίπλα, που εκείνη την εποχή το Καλαμάκι ήταν πέντε σπίτια στην άμμο και τίποτα πάρα, και ένα καφενείο. Τώρα πια βέβαια έχει αλλάξει. Και μας πήγαν ένα βράδυ στο Καμιλάρι, που προφανώς είχαν κάποιο πανηγύρι, κάποια γιορτή, και είχαν στο καφενείο δύο παιδιά νεαρά που παίζανε λίρα και λαούτο. Και θυμάμαι ότι μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος και έτσι όλο το σκηνικό έτσι, με συγκίνησε. Και έλεγα ότι μία μέρα θα ήθελα να επιστρέψω, να ασχοληθώ ένα διάστημα με αυτό το όργανο, μην ξέροντας πότε ακριβώς και αυτά, δεν είχα ορίσει τίποτα συγκεκριμένο. Στα ενδιάμεσα χρόνια ταξίδευα στο Αφγανιστάν και στην Ινδία, όπου σπούδασα μουσική επίσης. Και επέστρεψα, πήγα στην Αγγλία και έκατσα ένα διάστημα να μαζέψω χρήμα και τις δυνάμεις για άλλο ένα ταξίδι. Και ξεκίνησε το 1975, μάλλον με σκοπό να ξαναπάω στην Ινδία, αλλά έλεγα, επειδή ήμουν λίγο κουρασμένος από πολλά ταξίδια και αυτά, έλεγα να πάω στην Κρήτη που είναι έτσι ωραίο, ήρεμο μέρος και να ασχοληθώ ένα διάστημα, άγνωστο πόσο, με τη λίρα και μετά σιγά σιγά να ξαναπάω στην Ινδία. Και ήρθε εδώ το 1975 και ήρθαν τα πράγματα έτσι που έμεινε εδώ. Και ξαναπήγα στην Ινδία για δύο μήνες το 1993. Σας αρέσει ιδιαίτερη η Ινδική μουσική παράδοση? Βεβαίως, βέβαια. Είναι μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Πολύ αναπτυγμένη η παράδοση, πολύ μεγάλη η παράδοση έτσι, και χρονικά. Και, είναι πολλές και διαφορετικές μουσικές παραδόσεις της Ινδίας. Δηλαδή η παράδοση με την οποία έχω ασχοληθεί περισσότερα είναι η λεγόμενη Χιντουστάνη κλασική μουσική, δηλαδή η αστική κλασική παράδοση του Βορρά της Ινδίας. Αλλά εκτός από αυτή την παράδοση υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικές παραδόσεις στην Ινδία. Μάλιστα. Και τελικά επιστρέψατε στην Κρήτη, μείνατε μόνιμα και ιδρύσατε και το εργαστήρι σας, το Λαβύρινθο. Ναι, που συμπτωματικά φέτος είναι 30 χρόνια. 30 χρόνια. Ναι. Μέσα λοιπόν φιλοξενείτε πάρα πολλά μουσικά όργανα. Ναι, τώρα το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος τα τελευταία 10 χρόνια στεγάζεται στο Χουδέτσι, στο νομό Ηρακλείου. Και τώρα, εκτός από το ότι διοργανώνουμε σεμινάρια και άλλα εκπαιδευτικά πράγματα, έχουμε και ένα μουσείο μουσικών οργάνων από διάφορα μέρη του κόσμου, που βασικά είναι η προσωπική μου συλλογή, που όλα αυτά τα χρόνια στεγαζόταν στο σπίτι μου, αλλά μεγάλωνε και σιγά σιγά δεν χώραγα και εγώ στο σπίτι. Οπότε έπρεπε να βρω μια λύση. Και η καλύτερη λύση ήταν να μπουν όλα αυτά τα όργανα σε ένα δημόσιο χώρο όπου μπορούν να τα δουν άλλοι άνθρωποι, όπου έρχονται και παιδιά σε εκδρομές από σχολεία. Κάθε μέρα έχουμε διάφορα σχολεία που επισκέπτονται το μουσείο. Έχουμε και τρεις κοπέλες εκεί που ασχολούνται με μουσικοεκπαιδευτικά προγράμματα και που τους ξεναγούνε και τους βάζουν να παίζουν και παιχνίδια και όλα αυτά γύρω από τη μουσική. Και έτσι, αντί να είναι κάτι που είναι στο σπίτι μου, εμένα και που να μου δημιουργεί πρόβλημα, τώρα είναι σε ένα δημόσιο χώρο που μπορεί να το χαρεί ο καθένας. Πολύ ωραίο αυτό. Εσείς έχετε πολλές δισκογραφίες με διάφορες μουσικές του κόσμου. Ναι. Πάντα είχε ενδιαφέρον για μένα, δηλαδή... Εγώ είμαι οργανοπαίκτης, έτσι, αυτό θεωρώ ότι είναι η ιδιότητά μου και μου αρκεί αυτή η ιδιότητα, να πω την αλήθεια. Και στα ταξίδια που κάνω και όλα αυτά έχω συναντήσει διάφορους οργανοπαίκτες κυρίως που μου έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση και μου έχουν κινήσει το ενδιαφέρον. Και καμιά φορά συναντάς έναν από αυτούς και λες, ου, αυτός ο άνθρωπος κάτι έχει, μα φοράει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος του είδους του ή αν δεν είναι, ή δεν ξέρω τίποτα τέτοιο. Απλώς ξέρω από διέστηση ότι αυτός ο άνθρωπος, έτσι, έχουμε να κάνουμε πράγματα μαζί. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, επιλέγω, πάλι αυτή η δύσκολη λέξη, τους συνεργάτες μου.
είναι άνθρωποι που τους συναντάω και έχω αμέσως την διαστητική εμπειρία ότι έχουμε να κάνουμε πράγματα μαζί. Οπότε κοιτάζω και εγώ να ακολουθήσω αυτή την εντολή. Πολύ ωραία. Με κριτική μουσική έχετε κάποιες δουλειές, κάποιες σκουλοφίες. Ναι, ναι, με ποιους καλλιτέχνες? Ναι, με διάφορους μουσικούς είχα την τιμή βέβαια να συμμετέχω σε κάποιες δισκογραφικές δουλειές και του δασκάλου μου, του Κώστα Μουντάκη. Αλλά από δικές μου δουλειές θεωρώ πολύ σημαντική συνάντηση στη ζωή μου με τον Μίτσο Σταυρακάκη, ο οποίος είναι πάρα πολύ στενός φίλος μου από την δεκαετία του 70. Και κατά συνέπεια με τον ξάδελφό του τον Βασίλη, με τον οποίο έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί, με τη Σπυριδούλα του Τουδάκη, με τον Μιχάλη Σταυρακάκη, και τώρα αυτό το καιρό παίζουμε πολύ συχνά με τον Γιώργο Μανουλάκη, ο οποίος είναι ένας νέος μουσικός από το Ηράκλειο, πάρα πολύ καλός, τον Ξυλούρη, τον Ψαραγιώργη. Είναι όλοι άνθρωποι που έτσι συναντηθήκαμε έτσι κάτω από λίγο ιδιαίτερες συνθήκες και βρήκαμε κοινά πράγματα να κάνουμε μαζί. Είναι σοβαροί καλλιτέχνες. Αυτό πιστεύω και εγώ. Δηλαδή είναι όλοι άνθρωποι που βλέπουν τον εαυτό τους ως υπηρέτες της μουσικής και δεν βάζουν τη μουσική στην υπηρεσία των δικών τους φιλοδοξιών, στόχων ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτοί που υπηρετούν οι ίδιοι τη μουσική. Έτσι. Πριν αναφερθήκατε ότι ο δάσκαλός ήταν ο Κωστής Μουντάκης. Βεβαίως. Μιλήστε μας για αυτή την περίοδο. Ο Κώστας Μουντάκης για μένα ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Πέρα από το ότι είναι ένας εξαιρετικός μουσικός και τραγουδιστής και συνθέτης, ήταν ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, έτσι, ένας πραγματικός άρχοντας. Και νομίζω ότι με το παράδειγμά του και με την απλή πράξη του είχε να διδάξει πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που είχα την ευκαιρία να τον ζήσω από κοντά για περίπου 16 χρόνια. Στα λέει και από αυτόν διδαχτήκατε την λύρα. Ναι, βεβαίως, ναι. Mm. Και ίσα ίσα, δηλαδή είχε προτού αρχίσει και διδάσκει σε σχολές και οδεία και όλα αυτά, ήμουν λίγο το πειραματόζωο εκείνα τα χρόνια έτσι, για τη μέθοδο διδασκαλίας του και ελπίζω ότι κατάφερα και εγώ να βοηθήσω τον ίδιο να βρει έτσι, αυτό που ήθελε στην διδασκαλία γιατί, και στη συνέχεια ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός ως δάσκαλος γιατί σήμερα μπορώ να σκεφτώ δεκάδες λυράριδες στην Κρήτη μια συγκεκριμένη γενιάς σημερινή 35 με 40 χρονών που ήταν μαθητές του που είναι εξαιρετική η μουσική άρα ήταν πολύ αποτελεσματικός ως δάσκαλος. Μάλιστα. Και να πούμε ότι σήμερα το βράδυ παίζετε εδώ στο Ρέθυμνο, έτσι. Παίζουμε σήμερα στο κήπο του Αλιβαφή, μάλλον όχι στον κήπο, μέσα παίζουμε. Πολύ ωραίος χώρος. Και να πούμε για τους συνεργάτες σας. Ναι, σήμερα θα είναι μαζί μου ο Γιώργος Μανολάκης που προανέφερα, ο οποίος τραγουδάει και παίζει λαούτο. Ο Γιώργος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα γιατί αν και κατέχει πάρα πολύ καλά την παραδοσιακή όπως λέμε τέχνη του Λαουτιέρη είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη φαντασία και που βλέπει και πέρα από το γνωστό παραδοσιακό και έχει μεγάλη φαντασία και είναι ένας άνθρωπος που από τα κύρια χαρακτηριστικά του θα έλεγα είναι ότι τιμάει τους ακροατές του. Ο Γιώργος δεν βλέπει τους ακροατές του ως το κοινό αλλά τους βλέπει ως η παρέα του και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είναι και η Κέλλη Θωμά που παίζει λύρα. Με την Κέλλη παίζουμε 15 χρόνια μαζί περίπου. Παίζει λύρα και έχει και αυτή έτσι, λόγω της συνεργασίας έτσι, που έχουμε τόσα χρόνια έχει συνεργαστεί με μουσικούς από πολλά μέρη του κόσμου και έχει αναπτύξει ένα τελείως μοναδικό παίξιμο που απαρτίζεται από όλη αυτή την εμπειρία και είναι πολύ καλή συνθέτης η ίδια και είναι ο Γιάννης Παπατζανής ο οποίος είναι από εδώ από το Ρέθινο το Ατσιπόπουλο συγκεκριμένα που παίζει κρουστά και τραγουδάει και είναι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι
έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον παίξιμο για τα κρουστά όργανα στην κριτική μουσική. Και διάφοροι έχουν προσπαθήσει να χρησιμοποιήσουν κρουστά στα κριτικά που παραδοσιακά, αν εξαιρέσουμε το Λασίθι, δεν είχαν. Και δεν είναι πάντα ό,τι πιο πετυχημένο. Νομίζω ότι ο Γιάννης έτσι έχει ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αυτό και έχει βρει ένα πολύ καλό γούστο και σωστό τρόπο να τα εντάξει στην μουσική αυτή. Θα περάσουμε τώρα στις διαφημίσεις, κύριε Δέλη, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εντάξει. Εδώ είμαστε φίλοι μου, επιστρέψαμε πάλι εδώ στο ξεφάντωμα από την Κρήτη, στο ράδιο Μεγαλώνησος, παρέα πάντα με τον Ροζ Ντέιλι. Να σας δώσουμε τα τηλέφωνά μας που είναι 698-57-57-550, αν και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Το σταθερό μας είναι 2831-025-835. Μεγαλώνησος FM Studio papaki@gmail.com είναι το καινούριο μας email. www.radiomegalonis.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μπορείτε να μπείτε μέσα, να μας ακούσετε, να μας γράψετε ό,τι θέλετε. Επίσης μέσω Facebook. Να καλωσορίσουμε κάποιους φίλους που είναι εδώ στην παρέα μας. Το Μιχάλη το Μελαμπιώτη που μας ακούει από τη Μελβούρνη, ότι λέει εδώ πέρα ότι γνωρίζεστε. Ναι, βέβαια. Και έχει μια κοπέλα, λέει, και την πέπεζε φλογέρα και προτίμησε εσάς μετά. Η Rachel Coogan ναι. Είναι μια κοπέλα από την Αυστραλία που παίζει φλογέρες και τα τελευταία χρόνια έχει πάει σε διάφορες χώρες και κάθεται μεγάλα διαστήματα και μαθητεύει στις τοπικές παραδόσεις. Ήταν στο Ιράν, στην Τουρκία επίσης. Έκατσε ένα μεγάλο διάστημα εδώ σε εμάς και έπαιξε μαζί μας. Και τώρα ζει στην Κίνα. Στην Κίνα ζει τώρα. Εντάξει, Μιχάλη, άκουσα στην Κίνα. Επίσης, να καλωσορίσουμε την Νορβηγία, το Μανώλη το Βαζάκη μας ακούει εκεί πέρα, το Βαγγέλη το Μπερουλάκη και κάποιους άλλους φίλους. Από τα Χανιά, την Δήμητρα που στέλνει πολλά συγχαρητήρια, την Αγγελική από τις Βρύσες. Είναι πάρα πολύ, δεν μπορώ να τα λέω τώρα όλο το όνομα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Πριν λίγο καιρό σας βράβευσαν. Ως Ευρωπαίο πολίτη? Ναι, όχι εμένα. Το βραβείο βασικά απονέμεται στο Μουσικό Εργαστήριο Λαβύρινθος. Στο εργαστήριο, σωστά. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα, γιατί σημαίνει ότι επιβραβεύεται μια συλλογική προσπάθεια όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται στο Μουσικό Εργαστήριο. Και αυτό είναι πολλοί άνθρωποι. Και με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι επιβραβεύονται και οι μαθητές μας και οι δασκάλοι μας και το προσωπικό και όλοι όσοι έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια ώστε να δουλεύει αυτό το πράγμα, το Μουσικό Εργαστήριο. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι για να ακουστεί έτσι το παίξιμό σας. Δεν ξέρω τι μας έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Τεβρανάς να ακούσουμε. Θα ακούσουμε ένα οργανικό κομμάτι με σιρτά του Μουντάκη. Ωραία. Για να ακούσουμε, και όσοι δεν έχουν ακούσει, το παίξιμό σας. Thank you.
τώρα στον αέρα, πριν στο, όταν ακούμε τη μουσική, κύριε Ντέλη, μας είπατε την ιστορία της λύρας αυτής. Ναι, το κομμάτι που ακούμε είναι σιρτά του Κώστα Μουντάκη. Και η λύρα που χρησιμοποιώ σε αυτή την ηχογράφηση έχει μια παράξενη ιστορία. Δηλαδή, κάποτε περνούσα από ένα χωριό εδώ, στην περιοχή του Ρεθύνου, και είδα μέσα σε μια αυλή, μια μεγάλη έτσι, αυλή, έτσι, με χωράφιος, είχε μια γουρούνα. Και δίπλα στη γουρούνα, έτσι έπιασε το μάτι μου, είδα το σκάφος μιας πολύ παλιάς λύρας. Έτσι, χωρίς καπάκι, χωρίς κλειδιά, χωρίς τίποτα, μόνο το σκάφος σκέτο με το μπράτσο του. Και πάνω σε αυτό, έτσι όπως είναι σαν σκάφος, έτσι, φαΐ. Δηλαδή ήταν το πιάτο της γουρούνας. Και είπε το ανθρώπου ότι εάν σας φέρω ένα ωραίο πλαστικό μπολ για τη γουρούνα σας, μου δίνετε αυτό το πράγμα. Και μου λέει, πάρτε. Και την πήρα και του βάλαμε ένα καπάκι, το ξανακάναμε όργανο. Και αυτό είναι από τα καλύτερα όργανα που έχω. Δηλαδή, έχω κάνει πάρα πολλές δισκογραφικές δουλειές με αυτή την λύρα συγκεκριμένα. Και ακόμα και σήμερα, όταν αναφερόμαστε σε αυτή τη λύρα, είναι η γουρουνόλυρα. Ήταν πιάτο μιας γουρούνας. Έχει γράψει ιστορία όμως η γουρουνόλυρα. Ναι, είναι πολύ καλό όργανο. Πάρα πολύ καλό. Είναι παμπάλιο. Είναι από δρύς, ξύλο δρύς. Και πρέπει να είναι πάνω από 100 χρονών. Μάλιστα. Πού να ξέρουν την αξία της λύρας αυτός που τάζει τη γουρούνα εκεί. Θέλω να μας πείτε, βλέπετε διαφορά της κρητικής μουσικής τώρα με το τότε που πρώτο ήρθατε? Ναι, βλέπω διαφορά. Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, υπάρχουν κάποια αρνητικά. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη της δεξιοτεχνίας των οργανοπαίκτων στις νεότερες γενιές. Αυτό είναι θετικό. Δεν συνοδεύεται πάντα όμως από μια αντίστοιχη ανάπτυξη αισθητικής. Και αυτό είναι λίγο αρνητικό. Η δύσκολη πρόκληση για μένα της κριτικής μουσικής είναι ακριβώς το ότι είναι μια απλή μουσική. Και αυτό έτσι είναι όλη η ομορφιά της και όλη η δυσκολία της. Γιατί το απλό χαρακτηρίζεται από λεπτές και ευαίσθητες ισορροπίες. Οπότε όταν πας να πειράξεις αυτό το πράγμα, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, αλλιώς καταλήγεις να έχεις λίγο υπερφύαλα πράγματα. Οπότε αυτή είναι όλη η δυσκολία της κριτικής μουσικής, ότι είναι βεβαίως όπως οποιαδήποτε παράδοση, προκαλεί αυτόν που ασχολείται μαζί της να λειτουργήσει δημιουργικά, όχι απλώς να αντιγράψει το παρελθόν, αλλά να είναι δημιουργικός. Αλλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να μην διαταράξει τις λεπτές και ευαίσθητες ισορροπίες που έχει και να διατηρήσει την απλότητά της. Που άλλο το απλό, άλλο το απλοϊκό, καμία σχέση. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε εσείς υποστήριξη από τους διάφορους πολιτιστικούς φορείς στο εργαστήρι σας, γιατί υπάρχουν κάποια έξοδα εκεί πέρα. Αν υπάρχουν, λέει. Ναι, υπάρχουν έξοδα. Γιατί βασικά όλο το εργαστήρι δουλεύει κάτω του κόστους. Δηλαδή, ο σκοπός αυτού είναι να μην περάσουμε το πραγματικό κόστος όλης αυτής της διαδικασίας στους μαθητές μας, που δεν θα μπορούσαν απλούστερα να το αντέξουν. Έχουμε τη στήριξη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, που είναι ο Δήμος της περιοχής μας, και έχουμε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Οπότε αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Βέβαια, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα με την λεγόμενη κρίση, οι δυνατότητες αυτών των φορέων να συμμετέχουν οικονομικά είναι περιορισμένες εκ των πραγμάτων. Έχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα να καλύψουν επίσης. Οπότε κατά καιρούς έτσι κάνουμε διάφορες καμπάνιες να μαζέψουμε χρήματα για να συνεχίζει το εργαστήρι. Φερειπίν πέρυσι, αν και είχαμε μια αύξηση σε αριθμό μαθητών από το εξωτερικό, που αυτό ήταν πολύ ευχάριστο βέβαια, ταυτόχρονα είχαμε μια μείωση συμμετοχής μαθητών από την Ελλάδα. Και όχι επειδή δεν ενδιαφέρονται, αλλά επειδή υπάρχει οικονομική δυσκολία. Κρίση, ναι. Οπότε τώρα είμαστε σε αναζήτηση τρόπων να υποστηρίξουμε αυτούς που αντιμετωπίζουν χρηματικές δυσκολίες, ώστε να μην υπάρχει σαν λόγος να μην έρθει κανείς σε εμάς η έλλειψη χρημάτων. Αυτό είναι για μένα απαράδεκτο. Οπότε γι' αυτό κοιτάζουμε πάντα να βρούμε τρόπους να υποστηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Μιλήστε μας για τα άμεσα σχέδιά σας. Τι έχετε στο μυαλό σας? Ετοιμάζετε κάτι?
Ηχογραφήσεις κάνουμε πολλές αυτό το καιρό, αν και δεν σκοπεύω να συνεχίζω την δισκογραφία με τον παραδοσιακό τρόπο. Οποιοςδήποτε ενδιαφέρεται για τη μουσική τη δική μου τώρα μπορεί απλώς να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μου που είναι www.rosdaily.gr και να βρει ό,τι θέλει εκεί πέρα σε μορφή ψηφιακό download. Μου φαίνεται εμένα ότι δεν υπάρχει λόγος πια να βγάλουμε CD και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια το CD ήταν ένα υπερτιμημένο προϊόν, υπερβολικά ακριβό, χωρίς να έχει κανένα λόγο να είναι τόσο ακριβό. Και είναι πολύ καλύτερα να μπορούμε εμείς οι ίδιοι οι μουσικοί μέσα από δικές μας ιστοσελίδες να πουλάμε σε πολύ πιο λογικές τιμές το έργο μας. Μάλιστα. Μίλησε μέσα για το, για το Χουδέτσι, για τις αρχάνες που μένετε. Πώς έγινε η επιλογή αυτών των... του συγκεκριμένου χώρου. Ναι. Το Χουδέτσι προέκυψε από μια παλιά γνωριμία. Δηλαδή, τη δεκαετία του 70 έμεινα στα Χανιά εγώ και είχα ένα καφενείο, λίγο παράξενο. Καφενείο είχατε ναι, εσείς, ναι, είχα εγώ, ναι, στα Χανιά. Καφενείο ρακάδικο, ας πούμε. Και μαζευόμασταν μουσική και παίζαμε εκεί πέρα κάθε βράδυ. Πολύ μικρό, χώραγε 50 άτομα το πολύ. Και ένας από τους πελάτες μου, τακτικούς, ήταν ένα παιδί που τότε σπούδασε στη σχολή εμπορικού ναυτικού έτσι, στα Χανιά, που λεγόταν Ρούσος Κυπριωτάκης. Με το Ρούσο κάναμε παρέα τότε, έτσι, ερχόταν στο μαγαζί κάθε βράδυ, πίναμε ρακές και κάναμε παρέα. Μετά χαθήκαμε, αυτός πήγε, τέλειωσε τη σχολή, πήγε στη θάλασσα, δεν του άρεσε αυτό, επέστρεψε. Και στο τέλος κατέληξε να είναι ο δήμαρχος του Δήμου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο. Και ξαναβρεθήκαμε πολλά χρόνια αργότερα, σε μια εποχή που έμενα εγώ στην Αθήνα. Και αυτός, εγώ έμενα Αθήνα και έκανε το μουσικό, αυτός έκανε το δήμαρχο. Και ξαναβρεθήκαμε και σε μια εποχή που εγώ αναζητούσα τρόπο να φύγω από την Αθήνα, γιατί είχα μείνει 12 χρόνια εκεί για συγκεκριμένους λόγους έτσι, που αφορούσαν κυρίως σε δισκογραφία και ηχογράφηση, γιατί τότε δεν υπήρχαν στούντιο με την παλιά τεχνολογία στην Κρήτη, υπήρχαν μόνο στην Αθήνα. Αλλά μετά θεώρησα ότι αυτή η εποχή είχε κλείσει για μένα και ήθελα να φύγω για επαρχία. Και ο Ρούσος συμπτωματικά, ως δήμαρχος τότε του Δήμου Καζαντζάκη, λόγω του βαρύ ονόματος του Δήμου του, ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για θέματα πολιτισμού και αναζητούσε τρόπους να αναβαθμίζει τις δραστηριότητες σε σχέση με αυτό. Και συζητάγαμε και καταλήξαμε σε μια ιδέα να μεταφέρουμε τη σχολή που είχα στην Αθήνα τότε κάτω στην Κρήτη. Και έτσι έγινε. Και οι αρχάνες που μένετε? Οι αρχάνες απλώς βρήκα και αγόρασα ένα σπίτι στις αρχάνες που μου άρεσε. Και είναι ωραίος τόπος έτσι να ζεις κανείς. Πιστεύετε ότι κάνετε μία μουσική επανάσταση? Δεν ξέρω. Το μόνο που κάνω είναι αυτό που είπα στην αρχή της κουβέντας, ότι προσπαθώ να ακολουθήσω τις εντολές της ίδιας της φύσης μου και αυτό μου αρκεί εμένα. Τώρα το αποτέλεσμα αυτού θα το κρίνουν άλλοι, δεν ξέρω. Να πούμε πάλι ότι το βράδυ παίζετε στο γήπο του Αλή Βαφή, να μην το ξεχάσουμε. Έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Θα ξεκινάτε περίπου 9.30 με 10. Νομίζω κάπου εκεί δεν έχουν πει. Και να πούμε ότι όσοι δεν γνωρίζει, που πιστεύω ότι το γνωρίζουν όλοι, το γήπο του Αλή Βαφή, είναι εδώ στη μεγάλη πόρτα, το πρώτο στενό είναι αριστερά. Τέρμα, εκεί θα το ψάξετε, θα το βρείτε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Η Κέλλη Θωμά, που είστε, συνεργάζεστε χρόνια, ναι, είναι από εδώ, Ελληνίδα, έτσι? Ναι, είναι η μάνα της είναι από τη Ιεράπετρα και ο πατέρας της από Κεφαλονιά. Α, είναι... Ναι, αλλά μεγάλωσε στον Πειραιά. Η οποία είναι η σύζυγός σας. Ακριβώς, ναι. ναι. Επομένως, η Κρήτη σας κέρδισε διπλά και τρίδιπλα. Τι να κάνουμε. Τι είναι αυτά. Ήθελα να σας ρωτήσω αν στο εργαστήριο έχετε πάρα πολλούς μαθητές τώρα. Έχουμε κάθε χρόνο, χειμώνα και καλοκαίρι μαζί, περίπου 500 μαθητές που έρχονται για τα σεμινάρια από ένα σύνολο 35 διαφορετικών χωρών. Έρχονται από όλο τον κόσμο, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και
Ποια χώρα θεωρείτε εσείς ότι είναι η πιο πλούσια στον πολιτισμό? Νομίζω ότι σας το ξαναρώτησα, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω και ποια είναι στο πιο χαμηλό επίπεδο. Δεν έχει τόσο μουσικό πολιτισμό. Ποιο? Ποια χώρα? Α, δεν έχει τόσο ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσα να το κρίνω αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι κάθε χώρα και κάθε, όχι απλώς κάθε χώρα, κάθε χωριό θα έλεγα, έχει ένα πολιτισμό δικό του. Ή μάλλον έχει τα στοιχεία, τα συστατικά ενός πολιτισμού. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η έννοια του πολιτισμού αφορά στο μέλλον του ανθρώπου και όχι στο παρελθόν του, ούτε δυστυχώς στο παρόν του. Δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει ακόμη στον πολιτισμό. Είμαστε στο δρόμο προς τον πολιτισμό, ναι. Όλοι μας. Έχουμε δηλαδή πολύ δρόμο, ναι, μπροστά μας. Ναι, ο πολιτισμός είναι το όνειρο, το όραμα του μέλλοντος. Mm-hmm. Που χωρίς αυτόν είμαστε καταδικασμένοι σε ένα παρόν που ορίζεται από τα φαντάσματα του παρελθόντος. Και αυτό είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Αυτό είναι ολόκληρη κουβέντα, mm-hmm, αυτό το πράγμα, και είναι κάτι που είναι δυστυχώς λίγο επίκαιρο για την Ελλάδα. Πάντως πρέπει όλοι να αντιμετωπίζουμε το πολιτισμό ως όραμα και όνειρο του μέλλοντος. Μάλιστα. Και να μην το θεωρήσουμε ότι το έχουμε κατακτημένο, γιατί δεν το έχουμε. Βέβαια. Να ρίχνουμε και μια ματιά στο παρελθόν, να βλέπουμε τα να βλέπουμε ωραία όλα αυτά και να τα διατηρούμε. Ναι, αλλά πάλι το παρελθόν πρέπει να είναι η συσσωρευμένη γνώση του παρελθόντος που μπορεί να μας δώσει μια όθηση να προσεγγίζουμε το μέλλον και να προτείνουμε στο μέλλον. Μάλιστα. Mm. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όμως έφτασε η στιγμή να κλείσουμε. Τι να κάνουμε, όλα τελειώνουν. Όλα τώρα τελειώνουν κάποια στιγμή. Έχουμε κάποια στιγμή να το ξαναεπαναλάβουμε. Όποτε θέλετε. Οπότε ευχαρίστως. Βρέθηκε ξανά στο Ρέθυμνο. Πολύ ευχαρίστως. Θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή και για μένα και για εδώ το σταθμό μας, το Ράδιο Μεγαλώνησος, να ξαναβρεθούμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Οπότε από εκεί που τη σταματήσαμε. Όποτε θέλετε. Εγώ θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ για πολύ. Για τη σημερινή συνέντευξη εδώ πέρα στο Ράδιο Μεγαλώνησος. Ειλικρινά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και θα ήθελα να κλείσετε έτσι με κάτι τελευταίο μου, ό,τι θέλετε εσείς. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές, βασικό. Να έχουμε υγεία και να περάσουμε όλοι καλά. Και να ευχηθούμε κάποια στιγμή να είμαστε καλύτερα εδώ στην Ελλάδα, να βγούμε από αυτή την κρίση. Ναι. Η κρίση πάντα προσφέρει την ευκαιρία για ουσιαστικές αλλαγές. Βεβαίως. Και ουσιαστική ανανέωση. Σημασία έχει να μην έχουμε κρίση μέσα μας. Ας αδράξουμε την ευκαιρία. Ναι, είναι μια ευκαιρία. Έτσι είναι. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν σήμερα κοντά μας. Μιχάλη, θα διαβιβάσω το αυτό που λες. Κύριε Ντέιλι, χίλια ευχαριστώ ξανά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε. Δίνουμε υπόσχεση στον αέρα. Να είστε καλά. Γεια σας, αγαπημένοι φίλοι. Γεια σας.